Θέλω να σας πω εξ αρχής ότι για όσους με γνωρίζουν η είδηση της σημερινής μέρας δεν θα αποτελέσει έκπληξη, γιατί από τα πολύ παλιά, τα νεανικά μου χρόνια, μέσα από τους προσωπικούς μου προβληματισμούς, από τα διαβάσματά μου στην ιστορία και στη λογοτεχνία, από την αναδίφιση της δράσης συγχωριανών μου, ανθρώπων από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, που αξιολόγησα τα ακλόνητα ιδανικά, την ακλόνητη πεποίθησή τους, όταν το ελάχιστο τίμημα για αυτούς ήταν η εξορία και το μέγιστο ήταν το εκτελεστικό απόσπασμα. Και αυτό δεν τους έκανε ποτέ να δηλιάσουν. Πολύ εύκολα λοιπόν στο δρόμο αυτό επέλεξα τον ίδιο δρόμο που ανηφορικός, πολύ δύσκολος, αλλά πολύ όμορφος δρόμος, που ήταν και έγινε και για μένα δρόμος τιμής και καθήκοντος, δηλαδή εννοώ το δρόμο της κομμουνιστικής αριστεράς, το δρόμο της κοινωνικής ανατροπής. Δεν γνωρίζω ακριβώς το γιατί, αλλά η επιλογή μου αυτή υπήρξε η πιο φυσική, η πιο εύκολη απόφαση της ζωής μου. Σε μια ηλικία κρίσιμη για παιδιά της δικής μου γενιάς στην επαρχία και από φτωχές, αγροτικές, ακτίμονες οικογένειες που δεν ήξερες καν αν θα γίνεις κάτι. Αυτός ο δρόμος λοιπόν ήταν εύκολος δρόμος, εύκολη απόφαση. Και ας ήταν τότε οι χειρότερες πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν. Σημειώστε ότι όταν άρχισα να παρακολουθώ την πολιτική δημοσιογραφία ήταν όταν η Ένωση Κέντρου πρωτοκέρδισε τις εκλογές το 1963, γιατί τότε αγοράσαμε ραδιόφωνο στο σπίτι και ακούγαμε ειδήσεις. Αμέσως μετά έγινε η δικτατορία των συνταγματαρχών. Ήμουνα πλέον μαθητής στη σημερινή πρώτη ηλικίου, στην τετάρτη τάξη του τότε εξαταξίου γυμνασίου. Και σε αυτές τις συνθήκες καταλαβαίνει ο καθένας ότι οι συμβουλές ήταν μη μπλέξεις, μη βρεθείς στη μύτη του χωροφύλακα ή του χαφιέ του χωριού που στη διάρκεια της Χούντας ήταν και πρόεδρος. Παρά αυτές τις αρνητικές προϋποθέσεις και πολλές ακόμα που προέρχονταν από το ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα, όλα τα κόμματα της αριστεράς βρίσκονταν σε καθεστώς βαθύτατης παρανομίας, πολλά τα παιδιά της δική μου ηλικίας αναζητούσαν και επέλεγαν τον ίδιο δύσκολο δρόμο. Η φυσική συνέπεια λοιπόν και συνέχεια ήταν και εγώ να βρεθώ μέλος και στέλεχος της ΚΝΕ, μέλος και στέλεχος για πολλά χρόνια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε διάφορες θέσεις. Σε μια εποχή ανάπτυξης των εργατικών και κοινωνικών αγώνων, ισχυρής διεκδίκησης κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, αλλά και πολιτικών προτεραιοτήτων για την καπιταλιστική ολοκλήρωση της χώρας, που άρχισαν να την εστερνίζονται οι πολιτικές παρατάξεις του κέντρου, αλλά και το τμήμα της λεγόμενης ανανεωτικής αριστεράς στη χώρα μας, ευρύτερα όμως στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο ιδεολογικός συμβιβασμός, η πολιτική και η οικονομική στασιμότητα, εν πωλής η οπισθοδρόμηση του υπαρκτού, των χωρών του υπαρκτού σοσιαλισμού, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις λαθών στη γενικότερη στρατηγική και τακτική της αριστεράς. Αυτού του είδους οι διαφορετικές αντιλήψεις οδήγησαν στη διαγραφή μου το 1985 από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πιστώνω στις ηγεσίες του ΚΚΕ ολόκληρης αυτής της περίοδου, τη στεναρή τους αντίσταση στον ιδεολογικό και πολιτικό εκφυλισμό που οδήγησε μεγάλα και ιστορικά κομμουνιστικά κόμματα της Ευρώπης
σε πλήρη εξαφάνιση ή στην καλύτερη περίπτωση τη μετατροπή τους στην πιο δεξιά εκδοχή της υποταγμένης σοσιαλδημοκρατίας που τέτοια παραδείγματα έχουμε και στη χώρα μας. Και αποτελεί γι' αυτό το σημερινό ΚΚΕ παράθυρο ελπίδας, τροφοδότης της πιο δημιουργικής για τον άνθρωπο ιδεολογίας, ο φορέας που θα συνενώσει τις δυνάμεις της προόδου, της κοινωνικής αλλαγής, τις δυνάμεις της κοινωνικής επανάστασης. Αποτελεί το ΚΚΕ στις σημερινές πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες το φορέα διαφύλαξης, συντήρησης, τροφοδοσίας, ανάπτυξης της κομμουνιστικής ιδεολογίας, των ευγενέστερων ιδεών που γίνονται όπλο των εργαζομένων όπου γης. Αν με ρωτήσετε αν έχουμε διαφορές με το ΚΚΕ, θα σας πω ναι, έχουμε, αν ψάξουμε να τις βρούμε. Αλλά συμπίπτουμε και συμπίπτουμε απόλυτα, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, στην παραπάνω διαπίστωση που τη θεωρώ καθοριστική για το σήμερα και το αύριο, για την προοδευτική πορεία της χώρας και του λαού της. Καθοριστική για την κατάκτηση και υπεράσπιση κάθε κοινωνικού δικαιώματος, για να σπάσουν οι αλυσίδες της εκμετάλλευσης των αδυνάτων, των νέων, των πολλών, για να υπάρχει η ελπίδα της νίκης, για να τρέφεται η ελπίδα για το καλό, για το μέλλον, για το δίκαιο. Πιστεύω ότι συμπίπτουμε ακόμα στην ταπεινότητα, στη σεμνή ταύτισή μας με τους απλούς ανθρώπους, στην αγωνιστική ανιδιοτέλεια, στην προσήλωση, στην υπεράσπιση του φτωχού και του αδύνατου. Για αυτούς τους πολύ απλούς λόγους αποδέχουμε την πολύ σημαντική, την πολύ τιμητική πρόσκληση και πρόταση του ΚΚΕ να δώσω ό,τι μπορώ με τις φτωχές μου δυνάμεις στην εκλογική επιτυχία του ψηφοδελτίου στην Πάτρα και την Αχαΐα, μαζί με εξαίρετους, ικανότατους, νεότερους από μένα συντρόφους, θα δώσουμε τον αγώνα τιμής για το καλό και το δίκαιο, για τη δύναμη του λαού, για την ανθρώπινη ελευθερία, για την προκοπή, για το μέλλον.